βουλευτές, η συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης έχει υπερβεί τους λόγους που την προκάλεσαν και θέτει νέα ερωτήματα. Σε αυτό που όλοι έχουμε να κρυφθούμε είναι το εξής. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα και το λαό της? Και πάνω σε αυτό το ερώτημα θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία ιδιαίτερα έντονη και κομβική από όλες τις απόψεις. Βρισκόμαστε στη στροφή της ιστορίας. Είμαστε σήμερα λίγες μέρες μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του 2019, του πρώτου μεταμνημονιακού προϋπολογισμού της χώρας, όπου η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα οικονομικό και πολιτικό σχέδιο πολύ ξεκάθαρο για το ποιους υπηρετεί. Ένα οικονομικό πρόγραμμα που επιχειρεί να εξυπηρετήσει την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες αυτής της χώρας, τους συνταξιούχους, τις μικρές επιχειρήσεις, όλους και όλες αυτούς που στοχοποιήθηκαν από τα μνημόνια και που επομίστηκαν το βάρος της επιβίωσης της χώρας. Είμαστε λίγες μέρες πριν κλείσουμε 4 χρόνια από τις εκλογές του 2015, όπου επίσης αναμετρήθηκαν 2 πολιτικά σχέδια. Και που ο λαός, απέναντι στο σκοτάδι που προέτασε το σχέδιο Σαμαρά, επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά του. Να δώσει τη μάχη απέναντι στην ευρωπαϊκή ελίτ και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων. Τα δικαιώματα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, του οποίου είχαν μπει στο στόχαστρο από το μνημόνιο, που να θυμίσω, εάν δεν μας είχε επιβληθεί, θα έπρεπε να το εφεύρουμε, σύμφωνα με την άποψη της τότε κυβέρνησης. Είμαστε λίγες μέρες πριν έρθει στη Βουλή για ακύρωση μια συμφωνία που επιλύει ένα χρόνιο ζήτημα που ταλάνιζε τους 2 γειτονικούς λαούς, που καλλιεργούσε εθνικισμούς και στις 2 χώρες. Είμαστε όμως εδώ πλέον με ξεκάθαρα πεπραγμένα και η σύγκριση είναι αναπόφευκτη. Η κυβέρνηση Σαμαρά ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία, διότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Σαμαράς είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης παραμένει δέσμιος μια συμφωνίας που έκανε με τον πρώην Πρωθυπουργό όταν του ζήτησε την υποστήριξή του στις διαδικασίες ανάδειξης αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας το 2015. Και εξηγούμε. Τη γραμμή Σαμαρά υιοθετεί η Νέα Δημοκρατία στο Μακεδονικό, επιχειρώντας να τορπιλήσει μια συμφωνία που δημιουργεί αντί να καταστρέφει. Τη γραμμή Σαμαρά υιοθετεί όταν δίνει κυρίαρχο ρόλο στον Γεωργιάδη και Βορύδη στο κόμμα. Τη γραμμή Σαμαρά υιοθετεί όταν στοχοποιεί όλους όσοι διαφωνούν, ακόμα και με πρακτικές βγαλμένες από τις πιο σκοτεινές περιόδους. Τη γραμμή Σαμαρά υιοθετεί όταν προσκολάται στο άλμα των πιο συντηρητικών κύκλων της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, συντασσόμενος πλήρως στον μπλοκ των Όρμπαν, Λεπέν και Σαλβίνη. Είστε σε πανικό, κύριοι και κυρίες της Νέας Δημοκρατίας. Και ο πανικός είναι κακός σύμβουλος στη ζωή. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Στην Ελλάδα πλέον δεν κυβερνά ο Σαμαράς, αλλά ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μπορούμε όλοι και όλες να κριθούμε από αυτά που κάνουμε και όχι από αυτά που λέμε. Και ο κύριος Βορύδης μας τα υπενθύμησε. Θέλει την ήττα της κυβέρνησης για να ιτηθεί η ηγεμονία της αριστεράς στη χώρα και αναζητά την παλινόρθωση του αντιδραστικού και πολιτικού μπλοκ που επιβάλλει τις απόψεις του με κραυγές και τσεκούρια. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Ποια θα είναι η κυβέρνηση της επόμενης περίοδου και ποιες πολιτικές θα εφαρμοστούν? Η Νέα Δημοκρατία, τον Σαμαρά, Βορύδη, Γεωργιάδη, κυβερνούσε αυτόν τον τόπο. Επιθυμούν να επανέλθουν για να εκδικηθούν. Θέλουν την νεολαία και τα δικαιώματά της στο στόχαστρο. Θέλουν την υποτίμηση της εργασίας. Θέλουν τον συνταξιούχο στο κοινωνικό περιθώριο. Θέλουν το Αιγαίο να ξαναγίνει νεκροταφείο ψυχών. Θέλουν υγεία ιδιωτική για τους λίγους. Θέλουν μια χώρα κατεστραμμένη οικονομικά και ηθικά, για να συνεχίζουν να κερδίζουν αυτοί που μέσα στην κρίση κέρδισαν. Οι μηντεάρχες και οι μεγαλοδημοσιογράφοι από τους οποίους παίρνουν γραμμή. Αλλά θα ιτηθούν, είναι σίγουρο, για άλλη μια φορά. Η πραγματικότητα, δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία, είναι αμήλικτη. Θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ για να θεσμοθετούμε μέτρα μεροληπτικά υπέρ του κόσμου της εργασίας, υπέρ της νεολαίας. Ενδεικτικά αναφέρω την αύξηση του κατώτατου μισθού, την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης, την εμπέδωση της σταθερότητας, την ενίσχυση της θετικής πορείας της οικονομίας και την περαιτέρω μείωση της ανεργίας, την ολοκλήρωση του διαλόγου με την Εκκλησία,
την λήψη μέτρων κοινωνικής στήριξης, όπως παραδείγματος χάρη με τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη ρύθμιση των 120 δόσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο ελληνικός λαός βλέπει, ξέρει και αναγνωρίζει. Βλέπει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης σε δύσκολες στιγμές να αποκτήσει την κυριαρχία στην άσκηση πολιτικής. Ξέρει ότι η κυβέρνησή μας δεν χρωστά σε κανέναν μεγάλο βιομήχανο, σε κανέναν μεγάλο τραπεζίτη, σε καμιά φαρμακοβιομηχανία. Αναγνωρίζει τον καθημερινό μας αγώνα να επικρατήσει το φως και η ελπίδα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνησή μας ποτέ δεν φοβήθηκε το λαό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτόν εκπροσωπεί και σε αυτόν δίνει λόγο. Δεν κρυβόμαστε στα λαγούμια της ιστορίας, αλλά αντιθέτως αναλαμβάνουμε την εθνική ευθύνη με γνώμονα το λαό. Από αυτόν παίρνουμε εντολή. Αυτόν και τα συμφέροντά του εκπροσωπούμε. Αυτόν θα συνεχίσουμε να κάνουμε χωρίς να φοβόμαστε τη στοχοποίηση. Όσες αφήσεις με τα πρόσωπά μας και αν κολλήσουν τα στελέχη σας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς δεν κρυβόμαστε. Είμαστε παντού με καθαρό πρόσωπο και ειλικρινή τοποθέτηση. Μας ξέρουν όλοι και όλες. Είμαστε στα σχολεία μαζί με τους γονείς, τους καθηγητές και τα παιδιά και προσπαθούμε για ένα καλύτερο δημόσιο δωρεάν σχολείο. Είμαστε στα καφενεία, στις πλατείες και στα χωριά για να συνομιλήσουμε πρόσωπο με τους συμπολίτες μας και να τους πούμε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε μαζί με τους αγρότες και προσπαθούμε μαζί να ανασυγκροτήσουμε παραγωγικά μια χώρα που εσείς καταστρέψατε. Είμαστε μαζί με τον άνεργο και προσπαθούμε να αναπτύξουμε πολιτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά και σταθερών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. Είμαστε μαζί με τον μικρό επαγγελματία και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την ανακούφιση που θα προσφέρει η ρύθμιση των 120 δόσεων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, προφανώς και δίνω ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της για να συνεχιστεί η οικονομική, πολιτική, κοινωνική και ηθική ανοικοδόμηση της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βάρκα και για το